Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, η εκπομπή για τη δική σας και η ανώλευκη ενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον Ηρακλή, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και όχι μόνο. Έχουμε πάρα πολλά, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Τρόποι επικοινωνίας, FM και νότο μήνυμά σας, αποστολή στο 545-26. blueliberopapakiyahoo.gr, το email της εκπομπής μας. Έχω παρκαρισμένο ένα διαρκείας, δεν θα το κληρώσω σήμερα όμως, θα το κληρώσω αύριο. Έτσι δεν είναι, Χρήστο? Έτσι, να είναι και πιο κοντά στο μάτς του Σαββάτου για το μεγάλο παιχνίδι, ενώπιση του μεγάλου αγώνα Ηρακλής Παναθηναϊκός στο Βόλεϊ, στις 7. Θυμίζουμε, έχει αλλάξει η ώρα, το 5 έχει γίνει 7 και το μπάσκετ το 5 έγινε 4.30 για να τα προλάβουμε όλα. 4.30 Βανόφιο αρχικά Ηρακλής Ευρώπη Πευκοχωρίου και μετά με λεωφορεία, αυτοκίνητα, μηχανάκια, ποδήλατα, ό,τι έχετε, πάμε Μίκρα, προλαβαίνουμε, άνετα, Ηρακλής Παναθηναϊκός στις 7. Ενόψη του αυριανού, ενόψη του Σαββατιάτικου αγώνα, αύριο θα κληρώσουμε ένα διαρκείας του βόλεϊ αξίας 100 ευρώ. Αύριο, απλά σήμερα σας το προαναγγέλω, έτσι να προετοιμαστείτε. Γεια σου Μιτσάρα μου, έλας με στο χώρι, Να σου πω εγώ άμα δεν έχει κρύο. Για έλα, μια βόλτα. Μου λέει ακόμα, λέει, καλός είναι ο καιρός. Σας προετοιμάζω ρε παιδιά, Δηλαδή τελευταία στιγμή θα τρέχετε και θα μου λέτε ρε εσύ Γιώργο, πού είναι αυτός ο βολκάνος να πάμε. Ενώ τώρα θα πάτε να το βάλετε το τζάκι, θα είστε έτοιμοι. Δεν θα χρειάζεται να τρέχετε, μην είστε της τελευταίας στιγμής. Σας παρακαλώ πολύ. Από πολύ πολύ νωρίς το πρωί έχει γίνει γνωστό αυτό που μεταφέραμε χθες, απλά επισημοποιήθηκε. Χθες, τι ώρα ήταν, 11.30 κάπου εκεί. Βγήκα στον αέρα του Λίμπερο 107,4, γιατί τότε είχε ολοκληρωθεί περίπου το ραντεβού μεταξύ του Δημήτρη Ελευθερόπουλου, του Παύλου Μυροφορίδη και διοικούντο της ΠΑΕ Ηρακλής. Τα βρήκαν σε όλα και σήμερα νωρίς το πρωί βγήκε η ανακοίνωση η εξής. Η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον κύριο Δημήτρη Ελευθερόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδος. Χρέη βοηθού προπονητή αναλαμβάνει ο στενός συνεργάτης του Δημήτρη Ελευθερόπουλου Στέλιος Βενετίδης, ενώ στη θέση του γυμναστή τερματοφυλάκων παραμένει ο Φώτης Γκιζέλης. Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος θα βρεθεί, ναι, οκ, okay, αυτά έγιναν. Η ΠΑΕ Ηρακλής εύχεται στο νέο τεχνικό της ομάδος κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει. Καλή επιτυχία! Με όλη μας την αγάπη, με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη θετική ενέργεια από την ώρα για μπλε προς τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο, ένα πολύ αγαπητό, αγαπημένο πρόσωπο. Και να έχει τύχη. Του το λέω τρεις μέρες μέσα της εκπομπής. Του το είπα και εκτός αέρα που είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο. Να έχει τύχη. Πολύ τύχη, γιατί τη χρειάζεται. Δεν είναι μάγος. Δεν έχει υπογράψει. Πέρα από το συμβόλαιο που υπέγραψε, Χρήστο μου, δεν του δώσαν και να υπογράψει κανένα συμβόλαιο επιτυχίας με την άνοδο δίπλα. Άμα ήταν έτσι, θα ήταν εύκολα τα πράγματα. Να έχει τύχη. Τι σημαίνει τύχη? Να πάει την Κυριακή στην Πάτρα, στην Αγιά και είτε παίξει καλά είτε δεν παίξει καλά, να κερδίσει. Αν το καταφέρει, αλλάζουν όλα. Πώς γίναμε κουλουβάχατα με τον Ατρόμητο, θα γίνουμε το ανάποδο τώρα, γιατί μια νίκη φέρνει πολλά καλά στη συνέχεια. Πολλά καλά. Γιατί στην αντίθετη περίπτωση, αν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλουμε, μετά θα αρχίσουμε πάλι να τρωγόμαστε με τα ρούχα μας. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εβδομάδα κύλησε κάπως ήρεμα. Και σε αυτό έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, με την καλή την έννοια, ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος και η απόφαση του Ηρακλή για τον Δημήτρη τον Ελευθερόπουλο, γιατί το ξέρετε, το γνωρίζετε, το ζείτε καθημερινά, πλέον έτσι πως έχει γίνει η ζωή μας με την τεχνολογία, όλοι με ένα κινητό στο χέρι. Αν σήμερα δεν ήταν στην προπόνηση ο Ελευθερόπουλος και ήταν ο Αντωνίου, θα είχαμε ένα κακό χαμό. Από αντιδράσεις, από σχόλια, από μηνύματα, από τα πάντα. Δεν τον έχουμε αυτόν τον κακό χαμό, έχουμε καλό χαμό. Έχουμε σχόλια, έχουμε μηνύματα, έχουμε αντιδράσεις, αλλά οι περισσότερες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για να μην είμαι απόλυτος, είναι υπέρ αυτής της κίνησης. Εδώ να κάνουμε μια σημείωση. Όλα τα έχουμε καταγράψει.
το πόσο καλό παιδί είναι ο Μιτσάρας, όπως τον αποκαλούν. Το πόσο ευγενικός, τίμιος, ντόμπρος, σωστός άνθρωπος είναι. Το πόσο μάγκικο ήταν αυτό που έκανε τότε όντας ποδοσφαιριστής του Ηρακλή και χάρισε χρήματα και δεν ήθελε να πληρώνεται αν δεν είναι υγιής που είχε το θέμα με τη μέση του. Όλα αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή δεν είναι ο τερματοφύλακας Δημήτρης Ελευθερόπουλος, είναι ο προπονητής Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Η αγάπη είναι αγάπη. Η εκτίμηση είναι εκτίμηση. Αυτά είναι θεμητά και σεβαστά. Όμως, από εδώ και πέρα, όλα ανήκουν στο παρελθόν. Δεν τα ξεχνάμε. Τα έχουμε στο μυαλό μας. Ξέρουμε ποια είναι η γνώμη. Θα ακούσουμε και σε λίγο ένα απόσπασμα του Δημήτρη Ελευθερόπουλου για τον Ηρακλή, που ήταν όνειρό του να γίνει προπονητής κάποια μέρα και το πετυχαίνει. Και μπράβο του. Αλλά από εδώ και πέρα οφείλουμε να τον κρίνουμε ως προπονητή του Ηρακλή. Και να μην μένουμε μόνο στην αγάπη. Εύχομαι να τον αγαπήσουμε και ως προπονητή. Όπως αγαπήθηκε και ως ποδοσφαιριστής. Εύχομαι το καλοκαίρι, Μάιο, οπότε τελειώνει το πρωτάθλημα, να μιλάμε για τον Δημήτρη, τον Ελευθερόπουλο, όπως μιλάμε όλα αυτά τα χρόνια για τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Γιατί σας το είπα και χθες και προχθές, τα θυμάμαι όλα τα μάτσα ένα προς ένα, κάθε φορά που ερχόταν στο Καφθανζόγλιο ή κάθε φορά που πήγαινα για μετάδοση εκτός έδρας και τον έβλεπα στη συνέντευξη τύπου, πιο πολύ μιλούσε για τον Ηρακλή, παρά για την ομάδα του, είτε ήταν αυτή ο Ολυμπιακός Βόλου, είτε ήταν Βέρεια, είτε ήταν Αστέρας Τρίπολης, είτε Πανιόνιος, είτε οτιδήποτε, είτε Πανθρακικός, οποιαδήποτε ομάδα. Την Κέρκυρα δεν τη βάζω γιατί έκατσε μόλις ένα μάτσο. Πιο πολύ μιλούσε για τον Ηρακλή παρά για την δική του ομάδα, γιατί υπήρχε αυτή πολύ μεγάλη εκτίμηση. Αλλά από εδώ και πέρα βάζουμε μια ανωτελεία σε αυτό που λέγεται αγάπη και εκτίμηση και ανοίγουμε μια νέα σελίδα, γιατί είναι προπονητής στον Ηρακλή αυτή τη στιγμή. Και του ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία. Και μιας και λέω για αγάπη, και τώρα μου το βάζει στο τραπέζι και ο φίλος ο Γιώργος, την καλησπέρα μου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που μας ακούνε. Σε διάφορες πόλεις ακουγόμαστε, USA εκεί πολύ. Με όλη αυτή την αγάπη του κόσμου ήρθε ο Μυροφορίδης. Και η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες κλονίζεται αυτή η αγάπη. Περνάει μια κρίση. Φταίνε τα αποτελέσματα, φταίνε οι επιλογές, φταίνε κάποιες δηλώσεις. Βέβαια εδώ στην Ωραία Μπλε είχε ζητήσει συγγνώμη ο ίδιος για κάποια δήλωση μέσω παροσμητισμού που είχε κάνει σε άλλο ραδιόφωνο. Περνά μια κρίση αυτή η αγάπη. Εύχομαι να μην περάσει κρίση και η αγάπη που έχουμε προς το πρόσωπο του νέου προπονητή του Ηρακλή. Είναι τα αποτελέσματα, είναι οι συνθήκες, είναι οι πράξεις, είναι οι ενέργειες, είναι κάποια πράγματα που μένουν, είναι κάποια πράγματα που ξεχνιούνται, κάποια πράγματα που δεν ξεχνιούνται, είναι κάποια πράγματα που συγχωριούνται, είναι κάποια πράγματα που δεν συγχωριούνται, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή ο νέος προπονητής του Ηρακλή έχει ανάγκη τη στήριξη όλων, αλλά πέρα από τη στήριξη όλων που θα την έχει, έχει ανάγκη και τη τύχης. Η τύχη σημαίνει αποτέλεσμα. Η ομάδα δεν παίζει καλά, η ομάδα δεν είναι σε καλό φεγγάρι, κλισέ είναι η ατάκα, συγχωρέστε με, το ξέρω. Η ομάδα δεν πατά καλά στα πόδια της. Αν θα καταφέρει από σήμερα που έκανε την πρώτη προπόνηση μέχρι και το Σάββατο που θα φύγει για να πάει στην Πάτρα γιατί την Κυριακή έχει το μάτς, να την κάνει να πατά στα πόδια της, να την κάνει λίγο να γυαλίσει το μάτι. Προχθές το βράδυ έκατσα και είδα τη συνέντευξη τύπου, ένα απόσπασμα του Παύλου Μυροφορίδη. Μπορεί να το ακούσουμε αύριο έτσι για να θυμηθούμε. Πριν δύο μήνες, όταν μέσα στην τρελή χαρά του κόσμου πανηγυρίζαμε όλοι για την επιστροφή του Μυροφορίδη στον Ηρακλή. Υπήρχε νομίζω κανένας που ήταν στεναχωρημένος εκείνη τη μέρα. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι, αισιόδοξοι. Πάμε να τους φάμε, θα βγούμε πρώτοι με 20 βαθμούς διαφορά. Από όλους αυτό είχε υποθεί.
Ένα από αυτά που είπε τότε ο τεχνικός διευθυντής ήταν και το γυάλισμα του ματιού το περίφημο, το οποίο το είχε ο Ηρακλής με Μυροφορίδη και Παπαδόπουλο. Φέτος δεν το έχει. Είναι πολύ θολό. Πολύ θολό. Έχει καμιά... Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βαθμός μοιοπίας, Χρήστο? 10? 7? Τι, πάνω από 10? Δεν βλέπεις, ρε φίλε. Έχει πάνω από 10? Τόσο είναι. Με γυαλιά παίζουμε. Και γυαλιά εκείνα τα... Τώρα που βλέπω και ένα αφιέρωμα στο NBA, πώς το λέγανε εκείνος στους Bulls που έπαιζε με τα γυαλιά? Ο Grant. Horace Grant, ναι. Ο Ράπτιος. Που εδώ, ρε φίλε, τι μου θύμισε. Βλέπω βέβαια τεράστιο Reggie Miller πριν. Με τέτοια γυαλιά. Σαν του Grant. Γιατί δεν γυαλίζει το μάτι, μες στη θολούρα είναι. Έχουμε 11 Grant. 14 με τις αλλαγές. Χαριτολογώντας, έτσι. Πρέπει να τα πετάξουμε τα γυαλιά και να μην χρειαστούμε ούτε φακούς. Να τα διώξουμε όλα. Και να γυαλίζει το μάτι μας, πώς θα γίνει δεν ξέρω. Θα καταφέρει να το κάνει ο Ελευθερόπουλος, επαναλαμβάνουμε, δεν είναι ένας προπονητής που θα μπει μέσα και θα κάνει γιάχμα, θα αρχίσει να κλωτσάει τα νερά και τα καλάθια με τα φρούτα, με δεν ξέρω εγώ τι. Ένας ήρεμος άνθρωπος που έχει μια δική του φιλοσοφία. Πολλοί ποδοσφαιριστές το εκτιμούν αυτό. Άλλοι όχι. Και μιας και μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές, πλέον ξέρετε ότι το μπαλάκι του πικ-πονγκ δεν είναι πλέον του πικ-πονγκ, ούτε του τένις. Πιο μεγάλο είναι. Είναι σαν εκείνο το κοτρόνι που παίζουν οι Ιρλανδοί, που είναι ένα μπαλάκι στο μέγεθος του, από το μπαλάκι του τένις, που είναι το hurling, το ξέρεις, με τον μπαστούνι και το μπαλάκι. Αλλά εκείνο άμα σε πιάσει το κεφάλι, γεια σας. Το έχεις πει το πείμα. Τέτοιο είναι. Που το βλέπεις μικρό, αλλά μη σου έρθει πάνω σου. Σε τραυμάτισε. Μη σε πω σε καθάρισε κιόλας. Αυτό το μπαλάκι λοιπόν του hurling είναι στους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, για τους οποίους πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία. Είναι ο τρίτος προπονητής του Ηρακλή. Αν υπήρχε μια δικαιολογία ότι έκανε εγκλήματα ο Βοσνιάδης, τώρα τι να κάνουμε, να ξαναπούμε μέσα σε ένα μάτσο ότι έκανε εγκλήματα ο Ελευθερόπουλος? Δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να δούμε αντίδραση την Κυριακή. Πρέπει να δούμε άλλη ομάδα την Κυριακή. Άλλη ομάδα όχι σε πρόσωπα. Αυτή θα είναι. Άλλη ομάδα σε χαρακτήρα, άλλη ομάδα σε πείσμα, άλλη ομάδα σε διάθεση. Άλλη ομάδα στο τρώω σίδερα, στο γυαλίζει το μάτι μου, που δεν το έχουμε δει μέχρι στιγμής. Χρήστο μου, να ακούσουμε αυτό το μικρό απόσπασμα από τις σημερινές δηλώσεις έξω από την Μίκρα που έκανε ο νέος προπονητής του Ηρακλή, ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Η άποψή μου για τον Ηρακλή όλα τα χρόνια ήταν θετική, είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Χάρηκα πάρα πολύ όταν ήρθα σαν ποδοσφαιριστής, γιατί δικαιώθηκαν όλες τις προσδοκίες μου και πάει πάρα πολύ καλά η ομάδα στο αγωνιστικό κομμάτι. Είχε ευχαριστηθεί ο κόσμος πολύ. Τώρα είμαι εδώ και αρκετά χρόνια προπονητής και το είχα δηλώσει και σε ένα παιχνίδι με αντίπαλο τον Ηρακλή ότι θα είναι μεγάλη μου χαρά να επιστρέψω. Οπότε τα συναισθήματα είναι μόνο θετικά. Χωρίς να το λέω αλαζονικά, ήμουν όλα τα χρόνια Super League εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε η απόφαση να κατέβω από φούτμπολ αφορούσε μόνο τον Ηρακλή. Δημήτρη, την είσαι την ομάδα καθόλου? Ναι, σαφέστα την έχω δει. Έχω δουλέψει και με κάποια παιδιά, τους είχα παίκτες μου σε διάφορες ομάδες. Οπότε σήμερα ήταν η πρώτη προπόνηση. Ήταν μια αρχική γνωριμία. Μέσα σε επόμενες μέρες θα γνωριστούμε καλύτερα. Τι ζητάω εγώ από εκείνους και τι μπορώ καλύτερο να πάρω εγώ από αυτούς. Έχεις συνηθίσει να δουλεύεις σε ομάδες με νεανικό έμψυχο υλικό. Ναι. Εδώ είναι πιο πολλοί έμπειροι παίκτες. Ναι. Αυτό... Όχι, είχα και σε άλλες ομάδες. Και στον Αστέρα Τρίπολης με τον Ματίας. Παιδιά με πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχει άλλα καλά μια νεανική ομάδα, έχει άλλα καλά μια έμπειρη ομάδα. Νομίζω ένα πάντρεμα είναι το ιδανικό όλοι για τον κοινό στόχο που είναι ένας και μόνος για τον Ηρακλή. Και μπαίνει στα δύσκολα γιατί ένα παιχνίδι στην Παναχαϊκή από τις ομάδες που τουλάχιστον θεωρητικά θα διεκδικήσουν την άνοδο. Ναι, και παίζει και καλό ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι είναι χαρά
για τέτοιο επίπεδο παίκτες να παίζουν με καλούς αντιπάλους, σε καλά γήπεδα, με κόσμο. Άρα για μένα είναι ευχάριστο που ξεκινάμε έτσι. Καλησπέρα στο φίλο τον Στέφανο που μου στείλε σήμερα τη λέξη διαρκείας. Είπα αύριο θα το κληρώσω. Παρ' όλα αυτά θα το κρατήσω το μήνυμά σου για αύριο. Ξαναλέω, έχω ένα παρκαρισμένο διαρκείας για την αδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή, το οποίο θα το κληρώσω αύριο. Απλά το προανήγγειλα από σήμερα για να το ξέρετε, ρε παιδί μου. Εν ώψη και του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος, μεταξύ άλλων, όπως ακούσατε νωρίτερα, είπε, και αυτό είναι θετικό, ότι γνωρίζει κάποια από τα παιδιά, από τους παίκτες του Ηρακλή, με τους οποίους είχε συνεργαστεί. Τον Στράτο το Χιτζίδη, για παράδειγμα. Τον Φώτη το Γεωργίου, βέβαια, λίγο. Ένα μάτς μόνο κάτσε στον πάγκο της Κέρκυρας, για οικογενειακούς λόγους τότε είχε φύγει νωρίς ο Ελευθερόπουλος. Είχε και κάποιους συμπαίκτες, με τον Κανακούδη, τον Κασναφέρη, τον Μεδρινό. Νομίζω με τον Μεδρινό αρκετά χρόνια πρέπει να ήταν, αν και πολύ μικρότερος. Στον Πανιόνιο συμπαίκτες λες, Ολυμπιακός σίγουρα, μπορεί και στον Πανιόνιο. Δεν ξέρω αν τον είχε παίχτη στον Πανιόνιο, θα το μάθουμε μετά. Το μάθαμε μετά, γιατί θα κάνουμε μια κουβέντα με συνάδελφο που τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Η πρώτη του παρουσία του Δημήτρη Ελευθερόπουλου έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί μετά τον Ηρακλή πήγε στον Πανιόνιο, κρέμασε εκεί τα γάντια του και αμέσως ο Πανιόνιος τον έκανε προπονητή του Πανιονίου. Και είχε κάνει ένα 7 στα 7, ένα τότε μιλούσε όλη η Ελλάδα για τον Ελευθερόπουλο, που ήταν δεύτερος ο Πανιόνιος. Το λέγαμε και χθες και προχθές. Κυρίως χθες που ήταν 100% σίγουρο πλέον ότι, όχι ότι δεν ήταν προχθές, αλλά τέλος πάντων, ότι θα είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή, ότι ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος έχει εμπειρία σε πάγκος, κυρίως Super League. Μόνο με τον Ολυμπιακό Βόλο επιχείρησε να ανεβάσει ομάδα από τη Β' Εθνική στην Πρώτη Εθνική, που εκεί ατύχησε γιατί είχε τον Ηρακλή μπροστά του, που δεν πιανόταν ο Ηρακλής τότε με τίποτα, με Νίκο Παπαδόπουλο. Και είχε ανέβει μαζί με την ΑΕΚ. Εκείνες ήταν οι δύο ομάδες μέσω και μπαράζ. Ο Ηρακλής στον Ολυμπιακό Βόλο το κέρδισε μέσα έξω. Από εκεί και πέρα, Πανθρακικό, Βέρεια, Πανιόνιο, Αστέρας Τρίπολης και λίγο την Κέρκυρα, όλες Super League. Δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία να το κάνει συνέχεια. Ο Βοσνιάδης, για παράδειγμα, το έκανε συνέχεια. Είχε 4 ανόδους. Αλλά το είδαμε το αποτέλεσμα. Οπότε δοκιμάζουμε κάτι άλλο αυτή τη φορά στον Ηρακλή, να δούμε και αυτό το αποτέλεσμα. Μήπως πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Για ένα προπονητή που, επαναλαμβάνω, αν εξαιρέσει τον Ολυμπιακό Βόλου, όλες οι υπόλοιπες ομάδες του είχαν στόχο είτε παραμονή είτε μια καλή πορεία στη Super League. Δεν είχε να κάνει με πρωταθλητισμό. Εδώ μιλάμε για ξεκάθαρο πρωταθλητισμό, για άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Λοιπόν, έχουμε και διαιτητές για το παιχνίδι του Ηρακλή που θυμίζουμε είναι την Κυριακή στην Αγιά. Θα βρεθεί και κόσμος της ομάδος. Θα δώσω λεπτομέρειες λίγο αργότερα για όσους ενδιαφέρονται να κατέβουν στην Πάτρα. Διαιτητής ορίστηκε σήμερα ο κ. Κατσικογιάννης από την Ήπειρο. Βοηθή Τίκας, Θεσπρωτείας και Τριαντάφυλλος από την Κορινθία. Για το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, πολύ πολύ σημαντικό. Απέναντι σε μια Παναχαϊκή που έχει μία νίκη στο τέλος με δυσκολία απέναντι στη Σπάρτη, μία εντός έδρας ισοπαλία πρώτη αγωνιστική με τον Εγινιακό 2-2 και την ήττα της προάλλες από τον Απόλλωνα Λάρισσας εκτός έδρας. Και μιας και είπα για Γιώργο και Αμερική, έσκασε και ο αγαπημένος μου ο Θόδωρος. Γιώργο, την καλησπέρα μου, εύχομαι καλή αρχή στον Ηρακλή μας. Ο Ηρακλής ποτέ δεν πεθαίνει, από το χωριό του Elvis Presley που είναι το Memphis, Tennessee. Πόρε φίλε. Μέχρι και το χωριό του Elvis Presley ακούω ραγιά μπλε. Δεν περιγράφω άλλο. Που έλεγε ο... Ποιος το έλεγε? Ο Χελάκης το έλεγε. Μάλιστα. Εντάξει. Πέρασαν και 14 χρόνια πέρασαν από τότε. Να πάμε σε διάλειμμα. Γιατί αυτό το 14 μου κάτσε βαρύ. Να πιω και λίγο νερό, να επιστρέψουμε, έχουμε να πούμε κι άλλα. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr.
πολλούς πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου στην Ένα που μας ακούει, στον αγαπημένο μου τον κύριο Νίκο που μας ακούει. Τώρα το λέω κύριο, με βρίζουμε στο αυτοκίνητο. Νικόλα μου, γερός να είσαι. Και σε όσους μας ακούνε, επαναλαμβάνω, επειδή το έκανε ο Στέφανος, προφανώς ήθελα από σήμερα έτσι να μπει στο κλίμα. Το διαρκείας θα το κληρώσουμε αύριο για την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή, αξίας 100 ευρώ. Εν ώψη του αγώνα που έρχεται το Σάββατο στη Μίκρα με τον Παναθηναϊκό. Συνεχίζουμε λίγο ακόμα με το ποδόσφαιρο και με την κουβέντα που έχουμε για τον κουβέντα σε εισαγωγικά, έτσι, και τα μηνύματά σας που διαβάζω αυτές τις μέρες για τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα πολύ καλό φίλο και έναν συνάδελφο χρόνια τώρα. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ασχολείται με τον Πανιόνιο και όχι μόνο. Τον Θοδωρή Βασίλη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας μέσω και του gazeta.gr. Τι γίνεται, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Γιώργο. Είσαι καλά? Μια χαρά. Δεν θα πω πόσα χρόνια γνωριζόμαστε, δεν θα το πω. Τι να πεις, δεν υπάρχει θέμα. Από πολλά. Τότε που έπαιζε ο Ερέρα στον Ηρακλή. Άντε, όποιος θέλει τώρα να κάνει την πρόσθεση, ας την κάνει. Έτσι. Θα πεις όμως όλη την ιστορία. Θα πω, όλη την ιστορία. Θα πω ότι ο Τέο Βασίλης, έτσι τον λέγαμε μικρή, ναι. Ότι ο Βασίλης μπορεί να είναι ρεπόρτερ Πανιωνίου και γενικότερα να ασχολείται με πολλά και διάφορα, όμως έχει στην κατοχή του φανέλα Εστεμπάν Ερέρα. Έτσι. Από τα χεράκια με μου, έτσι. Με υπογραφή του. Με την υπογραφή, ναι, με υπογραφή του. Βέβαια. Έτσι, να τα λέμε όλα. Από τα χεράκια μου, εντάξει, μωρέ, πριν 13 χρόνια στην έφερα, δεν έγινε και κάτι. Δεν έγινε και τι κάτι. Είναι όλα καλά. Καλά, Δημήτρης καλά. Ελευθερόπουλος, Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Τον έζησες, ναι, πολύ καλά, ναι, και ως παίχτη, ναι, και ως προπονητή. Και θύμισε μου λίγο αυτή την ιστορία στο καπάκι. Έγινε ακριβώς στο καπάκι. Δηλαδή κρεμάει τα παπούτσια του. Ναι, τα παπούτσια έτσι, και τα γάντια του, ναι, στον Πανιόνιο και στο, ναι, καπάκι έρθει... αποφασίζουν να γίνει προπονητής εκεί. Έτσι ακριβώς. Είχε πάρει ήδη την απόφαση να γίνει προπονητής κατά τη διάρκεια της σεζόν που αγωνίστηκε ως τερματοφύλακα στον Πανιόνιο. Είχε και τα θέματα που ταλαιπωρούσαν με τη μέση του και προς το τέλος της σεζόν εκείνης αποφάσισε να τερματίσει την καριέρα του, έχοντας ήδη ξεκινήσει και μαθήματα προπονητικής. Και το καλοκαίρι του 2012, να πούμε εδώ πρώτα απ' όλα ότι ήταν οι πρώτες χρονιές που ο Πανιόνιος προσπαθούσε να συνέλθει. Μόλις είχε αποχωρήσει ο Κωνσταντίνος Τσακίρης από τα διοικητικά του Πανιωνίου. Μιλάμε για μια εποχή παχιών αγελάδων, με Ρεκόμπα και Στογιανόφ, με Μπάλαμπαν, με συμβόλαια των 650.000 ευρώ και κοντά στο 1 εκατομμύριο του Ρεκόμπα. Και ξαφνικά βρίσκει το Πανιόνιο σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μια ομάδα να χρωστάει παντού, να μην μπορεί να πάρει άδεια γιατί να έχει περιορισμό μεταγραφών για το λόγο ότι δεν υπήρχε διοίκηση, είχε αναλάβει ο Ρασιτέχνης, ο οποίος αποφασίζει ότι να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα με παιδιά επιστροφή στις ακαδημίες και στήριξη στα δικά του παιδιά. Τα δικά του παιδιά που ήταν της Under 19 και της Under 17. Και αποφασίζει να δώσει. Και εκεί κολλάει ο Ελευθερόπουλος. Έτσι, ναι. Έτσι ακριβώς. Επειδή και τα οικονομικά δεδομένα εκείνης εποχής ήταν πολύ στενά, αποφασίζουν ότι ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος, έχοντας ζήσει μια χρονιά τον Πανιόνιο, γνωρίζοντας τον οργανισμό Πανιόνιος, γνωρίζοντας το έμψυχο δυναμικό και τα παιδιά που ήταν στην ΚΑΠΑ-20, γιατί πολλά παιδιά έκαναν προπονήσεις με την αντρική ομάδα, θεωρούν, γνωρίζοντας μάλλον και τον ίδιο τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο, το πώς ήταν σαν χαρακτήρας, το ότι ήθελε να δουλέψει, ήθελε να γίνει προπονητής, γιατί μην ξεχνάμε ότι προερχόμενος και από την Ιταλία, έχοντας και την εμπειρία του Ολυμπιακού, ήταν ένας προπονητής ως τερματοφύλακας μέσα στο γήπεδο. Με την εμπειρία του, καθοδηγούσε εκείνη τον Πανιόνιο. Οπότε αποφασίζουν και του δίνουν τις τύχες της ομάδας. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο, ο οποίος έχοντας και την εμπειρία της Ιταλίας, από την παρουσία του στη Μίλαν, τη Ρώμα, τη Σιένα και τη Μεσίνα, αποφάσισε ότι ήθελε να ασχοληθεί με την προπονητική. Αναλαμβάνει τον Πανιόνιο, τα μωρά του Πανιωνίου εκείνη τη σεζόν και κάνει ένα τρομερό ξεκίνημα. Ήταν η πρώτη του προπονητική προσπάθεια. Ήταν 7 στα 7, θυμάμαι καλά. Ναι, 7 στα 7 και λένε όλοι τι γίνεται. Με παιδιά τώρα όπως ο Κούρος που έχει παίξει στον Ηρακλή. Βεβαίως. Μόλις και ανέβει στην πρώτη τώρα ομάδα. Τώρα είναι στην Κέρκυρα. Ναι, ναι. Τον Κολοβό και με παίκτες που τότε θεωρούσαν αστέρια όπως ήταν ο Σάμαρης να είναι στον πάγκο. Και να ξεκινάει παιχνίδια με δεκάδα να αποτελείται μόνο με 11, μόνο με Έλληνες. Mm-hmm. 11 ποδοσφαιριστές να είναι όλοι Έλληνες. Και κάνει ένα τρομερό ξεκίνημα. Από ένα σημείο και μετά καταλαβαίνει κανείς ότι επειδή μιλάμε για την Ελλάδα,
κάποια στιγμή θα ξεφούσκωνε ο Πανιόνιος, θα ξυπνούσαν και οι μεγάλες ομάδες σε budget, σε δυναμικότητα, και επειδή στον Πανιόνιο δεν υπήρχαν περιθώρια να δώσουν μεγαλύτερο χρόνο στον Δημήτρη Ελευθερόπουλο, θεώρησαν ότι για να σωθεί η χρονιά θα έπρεπε να πάνε σε έναν προπονητή που γνωρίζει το πώς θα διαχειριστεί καταστάσεις, όπως είναι πιο έμπειρο. Που θα παλέψει για την παραμονή. Από το 7 στα 7 πώς έφτασε να είναι για την παραμονή? Ναι, θα σου πω. Πρώτα απ' όλα, εκείνη τη χρονιά ο στόχος ο αρχικός ήταν η παραμονή, δεν υπήρχε άλλος στόχος. Απλά έκανε τον μπαμ. Μιλάμε για μια ομάδα που είχε τον Καμπάντα στα τελειώματα, έναν Αραβίδι ο οποίος προερχόταν από τον Άρη που δεν είχε ευκαιρίες, και γενικότερα μια ομάδα με πολύ χαμηλό μεσοόρο, με παιδιά από τις ακαδημίες. Ναι. Και όλο αυτό το πράγμα είχε καταφέρει ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος να τους περάσει την εικόνα ότι είναι μια οικογένεια. Είχε δουλέψει πάρα πολύ στην ψυχολογία. Να το ξέρουμε αυτό, η φίλη του Ηρακλή, ότι δουλεύει πάρα πολύ στην ψυχολογία. Μιλάει πολύ με τους παίκτες. Έχοντας και την εμπειρία του. Παρά το ότι δεν του φαίνεται, γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα είναι λίγο παρεξηγημένο αυτό με την ψυχολογία. Πολλοί περιμένουμε. Ναι. Και μπορεί να το κάνουμε όλο αυτό το λάθος. Όταν υπάρχει μια αλλαγή προπονητή, περιμένουμε από τον επόμενο να μπει μέσα, να βρίζει, να κλωτσάει, να κάνει, να ράνει. Ναι. Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Όχι. Προφανώς διαφορετικός τρόπος είναι ο προσέγγισης προς τους παίκτες για την αλλαγή αυτή. Να ξέρει ο κόσμος του Ηρακλή ότι ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος είναι ένας άνθρωπος που διαβάζει πάρα πολύ. Ναι. Και δεν εννοώ μόνο ποδοσφαιρικά στο πώς θα εξελίξουμε την τακτική. Μιλάμε και διαβάζει για πράγματα, το πώς θα προσεγγίσω έναν άνθρωπο, το πώς θα ξεφύγω λίγο από το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι και πώς θα δεθώ μαζί του. Πώς θα τον κάνω αυτόν τον άνθρωπο να αισθανθεί άνετα, να μου μιλήσει, να μπορεί να μου πει ότι υπάρχει ένα κάποιο πρόβλημα που μπορεί αυτό να συντελέσει ώστε να μην αγωνιστώ καλά την επόμενη αγωνιστική. Mm-hmm. Νομίζω ότι... Ποντάρει πολύ σε αυτό στο ψυχολογικό κομμάτι. Ναι, πάρα πολύ. Mm-hmm. Μιλάει πάρα πολύ. Καταφέρνει και κάνει μια ομάδα, μια οικογένεια την ομάδα. Mm-hmm. Σφυρώνει. Έχει τον τρόπο να παίρνει το καλύτερο από τον κάθε ποδοσφαιριστή. Αυτό που έχω ζήσει στον Πανιόνιο μιλάω τώρα. Ναι, βέβαια. Είχε καταφέρει να μπαίνει μέσα ο κάθε κούρος, ο κάθε κολοβός και να αισθάνεται ότι είναι ο Μέση και ο Κριστιανό Ρονάλντο. Τώρα με την υπερβολή. Μιας και το λες τώρα και το εκμεταλλεύομαι, mm-hmm. στον Ηρακλή είναι λίγο διαφορετικό, γιατί δεν είναι όλοι πιτσιρικάδες που έχουν που έρχονται αυτό που λέμε από το πουθενά. Δηλαδή έχει να διαχειριστεί και ένα Clayton και ένα Περόνε. Ακριβώς. Και πιο έμπειρους και ένα Μεδρινό και οτιδήποτε. Αυτό, θα έρθω να σου πω αυτό το πράγμα, ότι αυτό όμως έγινε την πρώτη του προπονητική σεζόν. Ναι, με το καλημέρα. Μιλάμε για το 2000. Ναι, μιλάμε το 2012. Πριν 6 χρόνια, σωστά. Ναι, πριν 6 χρόνια. Μιλάμε από εκείνη τη στιγμή και μετά. Ακολούθησε η ΑΕΚ Λάρνακας, Πανθρακικός, Βέρεια. Έφτασε και στο σημείο να πάει σε μια ομάδα που πάλευε για την Ευρώπη, για την Αστέρα Τρίπολη. Αστέρα, ναι. Και επειδή είχα επαφές και με τον Αστέρα, γνωρίζοντας και πέντε πράγματα και με τον Δημήτρη, γιατί είχαμε κρατήσει μια αλφα επαφή, ήταν ένας άνθρωπος που το πάλευε και ψαχνόταν. Πρώτα απ' όλα να πούμε για το καθαρά τακτικό κομμάτι, ότι στον Πανιόνιο και σχεδόν σε όλες τις ομάδες παίζει 4-2-3-1, mm-hmm. να το ξέρει ο κόσμος, mm-hmm. Το καθαρά το κλασικό, και ποτέ όμως, σε αντίθεση με την Ιταλία που δίνει πολύ έμφαση στην άμυνα, και από τον Πανιόνιο αλλά και στις άλλες ομάδες προσπαθεί να βγάλει μια επιθετικότητα στις ομάδες του. Να παίξει ποδόσφαιρο, ναι. Βεβαίως. Αυτό. Θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Βέβαια. Και ο κάθε προπονητής θα προσαρμοστεί με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει η κάθε ομάδα. Mm-hmm. Αν τώρα mm-hmm. τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Ηρακλή, του κάθε Ηρακλή, δεν είναι για να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, μπορεί να προσαρμοστεί. Αλλά στο μυαλό του είναι ότι η ομάδα που θα έχει στη διάθεσή του θα προσπαθήσει να δημιουργήσει, όχι να καταστρέψει, να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο και να φτάσει στη νίκη. Πάντοτε ήταν αυτό το μότο του, ότι στόχος μας, είτε είμαστε ο Πανιόνιος, είτε είμαστε η Βέρεια, είτε είμαστε ο Παθρακικός, θα προσπαθούμε να πάμε για τη νίκη. Όχι mm-hmm. να μην χάσουμε, για τη νίκη. Και αυτό προσπαθεί, αυτό το πνεύμα του νικητή προσπαθεί να το περάσει πάντως στους παίκτες του. Εξαρτήτως αν είναι 18 χρονών ή αν είναι 32 και 35 όπως είναι ο Clayton και ο Περόνε. Και επειδή ναι, εντάξει, είναι δύο περιπτώσεις, έτσι δεν είναι όλη η ομάδα. Ναι, ναι. Θέλω να σου πω όμως ότι επειδή και ο Ελευθερόπουλος κουβαλάει μια καριέρα, είναι 6 χρόνια, 6 χρόνια. Μπορεί να μην είναι 20, αλλά είναι 6 χρόνια. Και έχει αλλάξει η 8η ομάδα, νομίζω, είναι η Ηρακλής. Ναι, ναι. Γνωρίζει πολύ καλά το πώς να χειριστεί κάποιες καταστάσεις. Θεωρώ ότι
μετά τον Πανιόνιο και τον Αστέρα είναι ο Ηρακλής το μεγαλύτερο του βήμα, δηλαδή είναι σε αυτό το target group ομάδων, δηλαδή δεν είναι ούτε Πανθρακικός ούτε Βέρεια ούτε Κέρκυρα, με κάθε συμπάθεια για αυτές τις ομάδες. Και το είπε κιόλας σήμερα ότι Β' Εθνική δεν θέλω να την υποτιμήσω, αλλά αν δεν ήταν ο Ηρακλής, εγώ θα έψαχνα ομάδα Super League να κατέβω. Γιατί και, όλες αυτές στη Super League ήταν. Και επειδή ξέρω ότι έχει λίγο έτσι ένα μικρό μέσα του ότι θα μπορούσε να είχε πάει καλύτερα στον Αστέρα Τρίπολης, γιατί έφυγε στους 3 μήνες όχι με τα καλύτερα αποτελέσματα, θεωρεί ο ίδιος, γι' αυτό και δεν τόσο καιρό ήταν εκτός, θεωρεί ότι τον Ηρακλή μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ίδιο. Ναι. Και να ανεβάσει την ομάδα και να αναδείξει τη δουλειά του, αλλά και να μπορέσει να φτιάξει, να δημιουργήσει ένα έργο. Η μεγαλύτερη γιατί... θα πω εγώ, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα χρόνο εκτός πάγκων, έτσι, από την Κέρκυρα έτσι, δεν, αυτό, δεν αυτό ακριβώς. Μα στην Κέρκυρα πήγε και έφυγε στο ένα μάτς. Ένα μάτς. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι η μεγάλη του ευκαιρία. Επειδή είναι και ένας άνθρωπος που πάντοτε και διαβάζει στον ελεύθερο του χρόνο και παρακολουθεί, προσπαθεί να διευρύνει τους ορίζοντές του, θεωρώ ότι ταιριάζει ο Ηρακλής. Και η δυναμική μακάρι. Του Ηρακλή, και η ιδιοσυγκρασία της ομάδας και όλο το background από το παδικό το κίνημα ταιριάζει πάρα πολύ στο Δημήτρη Ελευθερό. Και θα, ο κόσμος του πιστεύω, θεωρώ, αν του πάνε και τα αποτελέσματα, θα τον αγαπήσει. Ήδη τον αγαπάει, γιατί κάθε φορά που ερχόταν ως αντίπαλος προπονητής στο Καφτατζόγλιο, όλο το γήπεδο το χειροκροτούσε. Επειδή ήταν η παρουσία του τέτοια ως τερματοφύλακας που το συμπάθησε όλος ο Ηρακλής. Ήδη τον αγαπάει και... ο κόσμος και ήδη έκανε αυτό που λέμε κλικ η επιστροφή του. Αρκεί να του κάτσουν και τα αποτελέσματα, έτσι είναι και αυτό. Ναι, εννοείται. Γιατί καλώς ή κακώς όλοι οι προπονητές κρίνονται από το αποτέλεσμα. Πάντως, επειδή μιλάμε τώρα και, σαν, και για τον άνθρωπο Ελευθερόπουλο, σαν χαρακτήρα, είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή, αυτό που έχει να σου πει θα το πει. Ότι, παράδειγμα, δεν πήγε καλά η ομάδα, θα το πει. Ούτε θα κρυφτεί πίσω από διάφορες δικαιολογίες. Έφταιγε ο καιρός, ήταν το κορτάρι. Είναι αληθινός. Ναι, ναι. Δηλαδή θα σου πει ότι πράγματι σήμερα η ομάδα δεν ήταν καλή. Ή σήμερα η ομάδα ήταν πολύ καλή. Ο Περόν έκανε αυτή τη δουλειά, ήταν τρομερός. Ο Κλέιτον το ίδιο. Δεν θα κρυφτεί, δεν θα βρει δικαιολογίες. Και όταν δει ότι, αν θεωρήσει ότι για να πάει καλά η ομάδα θα πρέπει ο ίδιος να αποχωρήσει, δεν θα διστάσει, δεν θα κάτσει στην καρέκλα του. Αν θεωρεί ότι για να πάει καλύτερη ομάδα θα πρέπει ο ίδιος να αποχωρήσει, γιατί το έχω δει και με τον Αστέρα, δεν θα διστάσει να πει παρετούμε, μακάρι να είσαι κάποιος άλλος και να κάνει καλύτερη δουλειά. Ναι. Οπότε είναι ένας τέτοιος προπονητής. Ναι. Και θεωρώ εγώ προσωπικά ότι θα ταιριάξει πολύ στον Ηρακλή και θα βοηθήσει. Θα σε πάρω τηλέφωνο μόλις γίνει αυτό. Κατευθείαν. Μακάρι, μακάρι. Εγώ σου το έχω πει και εκτός αέρα, το έχουμε πει ότι μακάρι για να έχουμε και την Ηρακλή στη Super League. Το ξέρω. Τέο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ εγώ και ευχαριστώ, να προσέχεις τη φανέλα, έτσι. Ναι, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Θοδωρής Βασίλης, πολλά χρόνια συνάδελφος, με τον Πανιόνιο όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ήμασταν το 2004-2005 μαζί στο Sport MGR τότε και ένα μεσημέρι, απόγευμα δεν θυμάμαι τι ήταν, μου λέει μια πολύ μεγάλη χάρη, σε παρακαλώ, είναι καψούρα μου Ερέρα και του πήγα φανέλα Ερέρα με την υπογραφή τότε του Εστέμπαν και την έχει ακόμα. Ωραίες εποχές τότε, ωραία σεζόν τότε, καλούτσικα χρόνια. Ο Κωνσταντίνος, ο καλός μου φίλος από την Αθήνα, μου λέει μια τέτοια φανέλα που θα βρούμε. Προφανώς ζήλεψε τον συνάδελφό μου, τον Θοδωρή Βασίλη, που του είχα δώσει τότε, του είχα φέρει από εδώ, του είχα πάει κάτω του Ερέρα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι μόνο ο ίδιος, μόνο ο Θοδωρής ο Βασίλης έχει του Ερέρα και... Και ο ίδιος ο Ερέρα και κανένα δύο-τρεις, δεν ξέρω πόσοι μπήκαν και του πήραν τη φανέλα εκείνη τη σεζόν του Εστέμπαν. Δεν ξέρω, Κωνσταντίνε μου, αν υπάρχει κάπου φανέλα Εστέμπαν Ερέρα. Εκτός και αν την δημιουργήσεις μόνος σου, αν την δημιουργήσει κάποιος μόνος σου. Δηλαδή να πάει να βάλει ένα νούμερο πίσω και ένα όνομα. Γίνεται αυτό, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν μπορείς να το κάνεις και με ειδική παραγγελία και μέσω του Ira Store. Πλησιάζουν τα 110 έτη. Πλησιάζουν τα 110 χρόνια Ηρακλής, τα επίσημα, γιατί ανεπίσημα είπαμε, 1898. Επίσημα 1908. Σχορμένος ο παππούς μου Χρήστο είναι το 1909. Και να είναι καλά εκεί που είναι, ο Γιώργαρος.
Και από μικρός το είχα πολύ υπερηφάνεια. Έλεγα ότι με τον Ηρακλή ο παππούς μου έχει ένα χρόνο διαφορά μόλις, γιατί ο Ηρακλής ήταν το 1908 και ο παππούς μου ήταν το 1909. Και φτάνουμε στα 110. 29 Νοεμβρίου. Έχω μια πρόσκληση μπροστά μου που έχει δημοσιευθεί και στο διαδίκτυο από το Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής. Μόνο που βλέπεις τις ώρες, την ώρα έναρξης και κλεισίματος της εκδήλωσης, καταλαβαίνεις ότι πρέπει όλοι να είμαστε εκεί, να παρατήσουμε τα πάντα και να είμαστε εκεί να το απολαύσουμε. Χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες, θα διαβάσω το δελτίο τύπου. Θεωρώ πάντως μόνο με το ένα μάτι που λέει ο λόγος που έριξα τη ματιά μου πάνω σε αυτή την πρόσκληση και στο περιεχόμενό της, θεωρώ ότι θα είναι πολύ πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με εκείνη τη γιορτή που είχε γίνει στα 100 χρόνια. Γιατί η αλήθεια είναι τότε ότι εκείνη τη σεζόν υπήρχαν και πάρα πολλά προβλήματα γενικότερα. Δεν είχαν γίνει και όσα θα θέλαμε τέλος πάντων να έχουν γίνει και τα 100 χρόνια. Και χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, νομίζω ότι αρκετός κόσμος θυμάται και εκείνη την 8ωρη εκπομπή που είχαμε κάνει με τον Γιάννη, με τον Παύλο, με τον Πέτρο, με όλους εσάς, με Ingram, με The Spain, με Ball, με χίλιους δυο. 8 ώρες εκπομπή τότε είχαμε κάνει για τα... Το έχουμε το CD και αρκετοί από εσάς το έχετε. Για τα 100 τότε χρόνια του Ηρακλή. Πέρασαν 10 χρόνια από τότε, πάμε στα 110. Το ΔΣ του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλή Θεσσαλονίκη σας προσκαλεί να παραστείτε στην επετειακή εκδήλωση με αφορμή τα 110 έτη από τη στιγμή της ιδρύσεώς του. 29 Νοεμβρίου 2018, λιμάνι, αποθήκη Γ, 12 με 9. Το άκουσες, Χρήστο? 12 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Χαμός. Θα ακολουθήσουν βραβεύσεις και προβολές μεγάλων στιγμών από την ιστορία του συλλόγου μας, ενώ σπουδαίες προσωπικότητες της πόλης και φίλοι του Ηρακλή θα μιλήσουν για τη μεγάλη συνεισφορά του σωματείου τόσο στον αθλητισμό όσο και στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης σε ζωντανή μετάδοση από την ψηφιακή πλατφόρμα του Ηρακλής TV. Και αυτό σπουδαίο. Και αυτό πολύ σπουδαίο, γιατί 12 με 9 καθημερινή, Πέμπτη, είναι λίγο δύσκολο να μπορέσει όλος ο κόσμος να είναι εκεί. Στην εκδήλωση, η οποία θα ολοκληρωθεί με συναυλία, θα παραβρεθούν αθλητές από όλα τα αθλήματα του Ηρακλή, καθώς επίσης και προσωπικότητες που τίμησαν με την παρουσία τους στην ιστορία του συλλόγου μας. Ωραιότατο, 29 Νοεμβρίου, 110 χρόνια, 12 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Εδώ βέβαια θα γίνω λίγο κακούλης εγώ, όπως πάντα, και θα πω το εξής. Δεν το γνωρίζω. Υποθέτω ότι θα δώσουν το παρόν και πολιτικοί. Πολιτικοί με όμικρον γιώτα. Από την πολιτική που είναι με ήττα. Πολιτικοί που επί δική τους κυβέρνηση, γιατί όλες οι κυβερνήσεις έχουν ρίξει τον Ηρακλή, και με ράλι και με Πασόκ και με ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουμε παράπονο, όλοι το έχουν βάλει το χεράκι τους. Και υποθέτω, επαναλαμβάνω, ότι σε αυτή την εκδήλωση για τα 110 χρόνια, όταν ακούσα από τις 12 μέχρι τις 9 με βραβεύσει με το ένα με το άλλο, θα έρθουν και πολιτικοί. Μπορεί, για παράδειγμα, να έρθει και ο υπουργός ο κ. Βασιλιάδης. Και να γίνει αυτό που έγινε τότε στα 100 χρόνια με τον Γιώργο Ορφανό, νομίζω είχε γίνει. Αν και τότε προσπάθησε ο συγκεκριμένος, τέλος πάντων, είχε κάνει και αυτό με τα στρέμματα που πήρε τα παραπάνω ο Ηρακλής, για να μην είμαστε και αχάριστοι. Θέλω να πω ότι αν έρθουν, ας φροντίσουν, έχουν 15 μέρες μπροστά τους, όσοι έρθουν, οι λεγόμενοι γραβατιζούμενοι, υπάρχουν οι γραμματιζούμενοι και οι γραβατοζούμενοι. Νέα λέξη είναι αυτή. Γραβατιζούμενοι. Δεν ξέρεις τι λέξη αυτή. Αυτοί που φορούν γραβάτες, πώς λέγονται, ρε φίλε. Γραβατιζούμενοι λέγονται. Λοιπόν, ή γραβατάκηδες. Ναι. Άμα έρθουν αυτοί, έχουν 15 μέρες μπροστά τους για να κάνουν κάτι για τον Ηρακλή. Όχι μόνο για να το λένε. Για να κάνουν κάτι.
Γιατί κύριε Βασιλιάδη μου, ούτε τροπολογία έχουμε δει για το Γυμναστικό Σύλλογο. Δεν ξέρω αν έρθει έτσι. Υποθέτω ότι θα έρθουν και κάποιοι από την πολιτική. Υποθέτω, μπορεί να κάνω λάθος, να μην έρθει κανένας. Δεν θα με χαλάσει. Γιατί και φανέλες δίνονται και πολλά γίνονται σε τέτοιες εκδηλώσεις. Τέλος πάντων. Μέσα στο πρόγραμμα θα πει κάποιος είναι. Ούτε τροπολογία είδαμε, κύριε Βασιλιάδη μου, για το Γάμα Σίγμα. Ούτε κρατικές χορηγίες τρεις στον αριθμό είδαμε που έχετε τάξει στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, που είχατε πει κάντε εσείς ΠΑΕ και εγώ εδώ είμαι. Έγινε η ΠΑΕ, Χριστούγεννα θα πιάσουμε. Ούτε κάτι έχετε κάνει για το πολύ σοβαρό θέμα με το μπλοκάρισμα του λογαριασμού της ΠΑΕ Ηρακλής. Και κάθε φορά που λέω Βασιλιάδης, για ένα να διευκρίνει το λόγο, μου έρχεται αυτό στο μυαλό. Για όλα αυτά που έχει κάνει για τον Ηρακλή ο συγκεκριμένος υπουργός, γιατί είχε πει πέρυσι και πρόπερσι ότι ο Ηρακλής είναι προσωπικό μου στοίχημα. Και μου έρχεται αυτό στο μυαλό. Αυτό μου έρχεται. Τον αγαπούσαν τον παππού σας, τον λάτρευαν τον πατέρα σας, αλλά με εσάς πια κύριε Υπουργέ μου. Χαλάει ο κόσμος, ε. Πίνουν νερό στο όνομά σας κύριε Υπουργέ. Πίνουν νερό στο όνομά μου, ε. Αλίμονο. Μ' αγαπάνε. Σας λατρεύουνε κύριε Υπουργέ. Μ' αγαπάνε. Σας αγαπάνε. Θυσία. Ε, βέβαια, θα ήταν και αχάριστη. Ύστερα από τόσα που έχετε κάνει για αυτούς. Κύριε Υπουργέ μου, αχάριστοι θα ήμασταν αν δεν σας λατρεύαμε ύστερα από τόσα που έχετε κάνει για τον Ηρακλή. Αλίμον. Κλείνουμε. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. Φορόλ, 41 καταστήματα κοντά σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για τη συμμετοχή, για την ακρόαση. Αύριο θα κληρώσουμε το διαρκείας αξίας 100 ευρώ για το βόλεϊ του Ηρακλή, εν όψει και του Ηρακλής Παναθηναϊκός που είναι το Σάββατο. Πρώτο Θεός, αύριο 7 με 8, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγιας, Ράδιο Μαρμίτα, ακολουθούν. Να είστε καλά.